Αγαπημένη μου Ζαν Λουί, δεν ξέρω αν σου συμβαίνει και εσένα, γιατί κάνετε μαζί με το team από το δειπνοσοφιστήριο πολλές φορές τραπέζια και σε κόσμο και catering και είστε και από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα catering και αγαπητά. Αν όντως οι κρέπες είναι κάτι που το ζητάει ο κόσμος. Εγώ θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια ότι το στάνταρ πιάτο που έκανε η μαμά μου σε ένα πάρτι, σε ένα τραπέζι, ήταν οι κρέπες. Κοίταξε. Ναι, όντως για τα παιδιά το ζητάνε. Πολύ. Ναι. Και τα παιδιά παίζουν ένα παιδί που δεν τρώει κρέπα. Τους αρέσει. Τώρα φυσικά δεν πάει να φάει κρέπα θαλασσινά. Φάει ναι. Κρέπα σαμποτήρι, μανιτάρια. Αλλά η κρέπα, ναι, εντάξει. Και εγώ δηλαδή η κρέπα που είναι στον Γάλλο, από τη γαλλική μεριά, το έχουμε. Μπροστά. Είναι ότι διατηρείται και κρύα μπορεί να διατηρηθεί. Νομίζω στο δηλαδή, ψυγείο. Θα ευκολυνήσω ότι το κάνουμε. Έχουμε την κρέπα και τελευταία στιγμή μπορεί να γίνει κρέπα πάρτι, μπορεί να γίνει ψήσιμο. Εντάξει, είναι και το πρακτικό, αυτό είναι αλήθεια. Πάμε να δούμε λοιπόν τη βάση και μετά να κάνουμε διάφορες παραλλαγές που μας έχεις φέρει εδώ. Ναι. Να δούμε την πρώτη κάρτα με τα υλικά, παρακαλώ. Λοιπόν, ζύμη για 12 με 15 κρέπες, τις οποίες θα δούμε σε διαφορετικές εκδοχές και γλυκές και αλμυρές. 250 γραμμάρια αλεύρι, 50 γραμμάρια βούτυρο και 2 κουταλιές ηλιέλαιο. Τι βούτυρο διαλέγουμε, Ζανλουάκι? Βούτυρο αγελάδο. Ωραία, αγελαδινό. Μισό λίτρο γάλα φρέσκο και 100 ml νεράκι. Για να δούμε και άλλη μια κάρτα. 4 αυγά, αλάτι και μια κουταλιά της σούπα ζάχαρη. Ναι. Α, και έχουμε και άλλη μια κάρτα. Αυτή θα κάνουμε, μπράβο. Μπράβο, ολικής άλεσης για πιο light εκδοχή. Για πιο light, 170 γραμμάρια αλεύρι ολικής άλεσης, 380 ml γάλα ευαπόρε και νερό, 5 γραμμάρια αλάτι, 2 αυγά και 2 κουταλιές της σούπας ηλιέλαιο, μια κουταλιά της σούπας μέλι. 30 γραμμά. Α, ναι, μετά πάμε για τη γέμιση. Ας το δούμε μετά αυτό, παιδιά. Ναι, πάμε να κάνουμε τη βάση πρώτα. Λοιπόν, είναι πολύ εύκολο. Ναι. Γι' αυτό και όταν κάνουμε για τα παιδιά και τα παιδιά στο κάνουν και αυτοί. Αλεύρι, ολικής αλέσιο. Η Γαλλία, τα αλμυρές κρέπες, γκαλέτ, τα λέμε εμείς. Ναι. Πάντα ολικής αλέσιο. Α, ναι. Και λευκά φυσικά, αλλά πιο πολύ το μαύρο αλεύρι. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα, αλατάκι, το αλεύρι. Το αλεύρι ολικής άλεσης. Είπαμε 380 γάλα και νερό στη τιμία. Τώρα εγώ έβαλα γάλα και νερό. Να ξέρετε ότι μπορεί να γίνει, αν κάποιος δηλαδή έχει πρόβλημα με τα λακτός, μόνο με νερό. Α, οκ. Okay. Το μυστικό απλά την κρέπα. Αν θυμάμαι και το γάλα, αν δεν υπάρχει θέμα με τη λακτός, γιατί δίνει μεγαλύτερη νοστιμάδα. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Ποιο είναι το μυστικό με το την μυστικό κρέπα? Το μυστικό πρέπει να ξεκουραστεί η ζύμη. Για να δουλέψει και να φουσκώσει. Η κρέπ σουζέτ είναι γλυκό από ό,τι ξέρω. Η κρέπ σουζέτ, εντάξει. Όλοι οι κρέπες, όπως είμαστε εδώ τώρα να το κάνουμε κρέπ σουζέτ, δεν θα βάλω αλάτι, λίγο αλάτι και μια κουταλιά σούπα. Ζάχαρη. Στη λευκή κάνουμε λίγο ζάχαρη. Λοιπόν, και επειδή είναι οι κρέπες σαγαζάν, βάζουμε δύο αυγά. Τι σαγαζάν, τι λες μωρέ, δεν πιάνω. Αυτό το αλεύρι, μαύρο αλεύρι, μαύρο αλεύρι. Α, σαγαζάν λέγεται. Σαγαζάν. Λοιπόν, έλα. Εδώ είμαστε. Άρα, αλεύρι, αλάτι, γάλα, νερό, ναι. Και τα αυγουλάκια, σωστά. Και τα αυγουλάκια μας. Απλό, πάρα πολύ απλό. Αυτό μόνο δεν θα χρησιμοποιούμε σε αυτό, θα το χρησιμοποιούμε μετά από 2-3 ώρες. Ξεκούραση. Ένα μικρό μυστικό, μείνει, αν κάποιο βιάζεται να τα κάνει γρήγορα, θα βάλει τα υδρά ζεστά. Okay. Όχι να βράσει, αλλά ζεστό. Φιλιαρά, δηλαδή πάει πιο γρήγορα το αλεύρι. Και μετά από μισή ώρα μπορεί να το χρησιμοποιεί. Αλλιώς λοιπόν, εμείς αφήνουμε τη ζύμη μας έξω. Έτσι, μπράβο. Να ξεκουραστεί και να είναι στην θερμοκρασία δωματίου. Μαγιά δεν έχει. Πώς θα φουσκώσει, δεν θέλουμε να φουσκώσει. Δεν θέλουμε να φουσκώσει. Απλώς, αν φοβάμαι ότι έχει γκρουμού, που λέγανε το αλεύρι. Ναι. Έχει κόκκους. Κόκκους. Εντάξει, το περνάμε από Σινουά, από Εταμίν. Το κοσκινίζουμε. Η ώρα που το σερβίρουμε. Σινουά, έχω γίνει πια εξπέρ. Λοιπόν, εγώ έχω φέρει ζύμη, το βάση κανάτα, ένα τηγάνι ζεστό. Να πάρει ο Ομπάμα, να του δείξω τις γαλλικές γωνιές, θα είναι στην άλλη φορά. Λοιπόν, πες μου τα μυστικά, γιατί αυτό με το τηγάνι νομίζω πρέπει να είναι και πολύ καλό αντικολλητικό και ναι, να είναι και πολύ ζεστούλι. Α, καλά. Μεγάλη σημασία το τηγάνι, όχι μεγάλη μπορδούρ, για να μπορούμε να το σωτάρουμε. Ναι. Όχι αυτό δεν τρέχει. Αλλά ένα τηγάνι, τεφάλ. Τεφάλ και να μην είναι γρατζούνια, να μην έχει τίποτα. Το λαδώνουμε. Αντικολλητικό δηλαδή. Αντικολλητικό, λίγο, έτσι. Αυτό δεν το είχα ξαναδεί για να μπαίνει λίγο. Το κάνεις και στην ομελέτα αυτό το κολπάκι. Αχ, για να μην μπαίνει ομελέτα. Πολύ λάδι. Να μπει πολύ. Ωραίο. Και να μην είναι πολύ περό. Έχουμε βάζεις τη ζύμη μας. Βάζεις δηλαδή το σούπερ απορροφητικό χαρτάκι και βάζεις όσο πρέπει. Ναι. Μπράβο. Πάμε. Να δούμε πώς θα γίνει. Ναι. Πάμε. Για να δούμε. Είναι αρκετά ζεστό. Ακούγεται. Τσιτσιρίζει. Το μόνο που έχει η κρέπα, δηλαδή το μαύρο αλεύρι, θέλει λίγο παραπάνω ψήσιμο. Αν έχουμε μεγάλες τρύπες. Αν κάνει τρυπίτσες. Αν κάνει τρυπίτσες, έχουμε σαν ένα μπιμπερό έτσι λίγο. Δηλαδή και βάζουμε μια σταγόνα από πάνω έτσι, άμα είναι μεγάλη τρύπα. Α, και το βουλώνει. Για να δω λίγο, να βουλώσω καμιά τρυπίτσα. Έτσι. Έτσι. Μην βγει σαν εξόγκωμα μετά όμως, παιδί μου. Έτσι. Τέλειο. Λοιπόν, σύνεται η κρέπα.
Έχουμε μια σπατούλα. Ναι, είναι εύκολο. Για να δοκιμάσω κι εγώ. Παρακαλώ. Μη την καταστρέψω, βέβαια. Δεν πειράζει. Και, στο καλύτερο. πάμε. Παιδιά όμως. Δεν πειράζει. Έτσι, ακριβώς. Μ' αρέσει γιατί κάνω ψωμί. Ναι, ξεκόλλησε, μια χαρά. Και ξέρεις να σου πω ένα κόλπο που κάνω, γιατί εγώ δεν ξέρω να κάνω αυτό το γύρισμα. Ναι. Να σου δείξω. Ναι. Πάμε, πολύ σωστό. Το γυρίσαμε. Όχι, δεν τέλειο. Τέλειο. Δεν έδειχνες όμως ανοιχτό πλάνο ότι τα κάνω εγώ και όχι αυτός. Θα λένε ότι τα έκανε ο Ζανλουάκης. Ζαν-Λουί Καψαλάς. Εγώ στην ομελέτα ξέρεις τι κάνω, που είναι μεγάλο και μπορεί να το κάνει κάποιος στην κρέπα. Με το πιάτο το γυρνάω. Το γυρνάω ναι. Το κόλπο. Εντάξει, σοφαρίς έτσι είναι. Μπορείς. Δεν το έχεις ξανακούσει αυτό το κόλπο. Ναι, μπορούμε. Άρα να είναι... το δοκιμάσω. Έλα, περίμενε. Εντάξει, καλά. Δεν γυρνάει τώρα. Για να. Πολύ ωραία έγινε πάντως. Έτσι. Εντάξει. Ο άνθρωπος έχει πτυχία. Πάμε λοιπόν. Άρα, κάνουμε κρέπες, κάνουμε μια δεύτερη. Κάνουμε... Άρα, στο μόνο που διαφοροποιείται η ολική σάλες είναι το αλεύρι που επιλέγουμε. Το αλεύρι και λιγότερο λιπαρό ουσιαστικά. Γιατί το κανονικό, όπως είναι σαν συνταγή. Τρυπάκι. Ναι, μπιμπεράκι. Μπιμπεράκι. Κάτσε. Έτσι ακριβώς. Το κανονικό αλεύρι θέλει πάρα πολύ περισσότερο υδρό, εντάξει, σαν το γάλα. Α. Μετά. Παίζουμε με το υδρό. Μπορεί να βάλουμε χυμό μήλο στη θέση του νερού. Εντάξει. Αν την κάνουμε γλυκιά. Ακριβώς. Μπορούμε να βάλουμε μαϊζενά, δηλαδή μαϊζενά είναι το κονφλάου, στη θέση του αλεύρι. Αν κάποιο δεν είναι γλουτέν. Κατάλαβα τι λες. Εντάξει, το βάλουμε απάνω. Αλλά απλώς το μόνο δύσκολο είναι χωρίς αυγό. Χωρίς αυγό δεν γίνεται. Δηλαδή, μετά, καλά, εντάξει. Είναι... Άμα να φάμε κρέπα και να μην είναι κρέπα και να είναι κάτι άλλο, φάμε μαρουλό σαλάτα. Ωραία. Άρα εμείς. Τέλειο. Α, εγώ δικό μου. Ετοιμάζω εγώ τα πράγματα να φέρουμε την άλλη κρέπα. Τέλεια. Και το άλλο μυστικό μας είπες, να είναι καλό το τηγανάκι μας. Κοιτάξτε, το τηγάνι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Και εμείς εδώ που το κάνουμε, λέει, απλώς δεν κάνουμε, μπορούμε να πάρουμε ένα δεύτερο σκεύη. Έτσι ακριβώς, σωστό. Εγώ να σου πω λοιπόν τι κόλπο κάνω, σπίτι. Α, κοίτα, τώρα κόλλησε. Δεν πειράζει, γύρισε. Έτσι ακριβώς. Α, εδώ όμως. Είναι ψημένο. Δεν πειράζει. Σκίστηκε λίγο. Αυτό, εντάξει. Εντάξει. Βάλτε το τραγούδι. Λοιπόν. Εγώ σα ρίξω σήμερα. Μια τέτοια, πολύ εύκολη. Να σου βγάλω το τη ημέρα. Πολύ κρέπα. Συνταγή με κρέπα. Πολύ ωραία. Θέλω να δείξω, επειδή έχει τι έτοιμε που φέρατε μαζί με τον Μιχάλη, τον Κουρβέλη, τον συνεργάτη σου, τη διαφορά στο χρώμα για να καταλάβει και ο κόσμο. Ναι. Αυτή είναι με την. Αυτό είναι μαύρο αλεύρι. Το αλεύρι, το μαύρο ολική άλεση. Και αυτή είναι η κανονική. Κανονική. Το λέω γιατί έτσι έχουμε συνηθίσει να την. Μπράβο, αυτή τρώμε πολύ. Λοιπόν, εδώ. Διαφορά έχει τη γεύση, δεν έχω φάει ποτέ ολική άλεση. Παρακαλώ. Αχ, την κυρία, να δοκιμάσω τη στιγμή. Μην κάνει εσύ τα δικά σου. Λοιπόν, για να δούμε τη γέμιση. Ποια γέμιση θα κάνουμε πρώτα. Γέμιση θα κάνουμε το κατσίκι σουτηρί. Τέλεια. Που είναι πάρα πολύ εύκολο, είναι μια λύση. Λίγο αθηνιστά, εντάξει, από το πιάσαμε λίγο με την ιδέα το ελληνικό που κάνουμε το κριτικό τυρί με το μέλι. Αχ, αυτό είναι από το. Απλώς βάζω λίγο κατσικίσιο. Λοιπόν, μια κουταλιά της σούπας μέλι, 30 γραμμάρια έμενταλ τριμμένο, 30 γραμμάρια κατσικίσιο τυρί, 10 γραμμάρια καρύδια ψύχα, ελαιόλαδο και ρόκα. Βρέσει η Κώστα Γρηγοράκη, πώς τη λέτε στην Κρήτη αυτή την πίτα, την κριτική που είναι με μέλι και τυρί. Σφακιανή, μπράβο, σαν σφακιανή πίτα δηλαδή. Ναι, ενώ αυτό το γλυκό με το αλμυρό. Λοιπόν, άρα ένα τηγάνι ζεσταίνει. Βάζουμε η κρέπα να πιάσει θερμοκρασία. Ναι. Σε αυτόν τον τρόπο. Άρα μπορούμε να τις έχουμε έτοιμες, να τις έχουμε διατηρήσει στο ψυγείο μας. Μα έτσι θα το κάνουμε. Έτσι και τελευταία στιγμή. Είναι πολύ δύσκολο κάποιος να κάνει την κρέπη και να τη γεμίζει αμέσως. Εντάξει, δηλαδή θέλει και να πάει πολύ γρήγορα. Είναι όλο έτοιμο. Τώρα, αν κάποιος έχει 6 άτομα, θα το κάνει αυτό. Το μοντάρ κατευθείαν στο τραπέζι ή σε ένα ταψί μετά. Κατάλαβα. Ζεστό. Λοιπόν, πιάνει θερμοκρασία η κρέπα όπως είναι και βάζουμε λίγο κατσική σωτηρή. Ναι. Στη μέση. Έτσι, θα μια κρέμα. Εντάξει. Εγώ μου αρέσει το κατσική στο τυρί, έχω μια δυναμία. Τώρα κατσική στο τυρί, μια, εντάξει, σαν Γάλλο. Σωστό. Εντάξει, μπορεί να βάλει και τυρί κρέμα κάποιο άλλο ενδεχομένω. Λίγο βάζουμε εδώ εματάλ ή ένα άλλο λιπαρό τυρί. Βοηθάει, ναι. Το κάνουμε λέει, πιο. Που θα κριτσανώσει και θα ναι, λιώσει. Ακριβώς. Έτσι, ωραία. Εγώ βάζω μέλι. Πω, πω, τι μα κάνει. Εσύ δεν θα πας. Έτσι. Από στο μαγαζί. Τι ωραίο πόπο. Πιάσε θερμοκρασία. Παιδιά, και φαίνεται τόσο εύκολο, έτσι. Όχι, είναι εύκολο. Δηλαδή. Από την κρέπα, λίγο καρυδάκια. Άρα αυτό το προτείνεις ως επιδόρπιο. Εγώ το προτείνω σαν πρώτο πιάτο. Σαν πρώτο πιάτο, πρώτο πιάτο, ναι. Και δεν θα βάλουμε αλάτι, γιατί έχει λίγο το κατσική σωτηρί, λίγο πιπέρι. Ναι. Έχει πιάσει
θερμοκρασία. Ναι, ναι, σιγά, το ακούμε σιγά. Που λίγο έτσι σοτάρεται. Και κλείνουμε λίγο στα πλάια. Φανταστική. Σακετάκι. Αυτό είναι θέμα παρουσίαση. Εντάξει. Ναι. Για να μπορούμε να το βάλουμε στο πιάτο. Ένα μικρό φαγγελάκι. Το έχουμε. Δεν θα είναι πολύ γλυκιά για πρώτο πιάτο ή επειδή θα έχει τη σαλάτα. Να δοκιμάσω. Έχουμε, βέβαια. Είδες το τυχερό της παρουσιάστριας, δοκιμάζει πρώτα. Όταν όλοι ξελιγώνονται στην οθόνη. Αλλά ο Γιάννης μου κρύβει τα πιρούνια. Με έχει δει ότι έχω αρχίσει και τρώω τελευταία. Και να βάλουμε λίγο από πάνω στη μαρές με το κατσίκι σου. Σαλατούλα, έτσι στη μέση. Κάτσε. Α, να το φάω με σαλατούλα. Με σαλατούλα, πώς. Τώρα όμως μέρη θα το χαλάσω, να το χαλάσω. Όχι, δεν θα χαλάσω. Μια χαρά είναι. Για κάτσε. Δεν το έχεις κάνει. Είσαι αργός, πως όμως. Τρώω και σαλάτα. Πώς είναι. Αρχίζει να τρώω και ένα κατσίκι. Τώρα άλλο τυρί γίνεται. Θες αλλά θέλει ένα λίγο δυνατό. Παρακαλώ. Δεν μου μένει το μέλι στη γεύση. Δηλαδή, δεν είναι αυτό που λέμε το γλυκό, το επιδόρπιο. Όχι, το κατσικί σου δηλαδή, είναι δυνατό. Ισορροπία. Ναι, είναι ωραίο. Το κατσικί σου. Μετά από εκεί πέρα, ο καθένας το χέρι του, δηλαδή, αν να βάλει λίγο παραπάνω. Αλλά επειδή είναι σαν σαλάτα. Αυτό σου λέω, γι' αυτό μου αρέσει που δεν νιώθω και το μέλι πιο πολύ. Πάνω τη σαλάτα, εντάξει, το κόβει λίγο. Κώστα, έλα και εσύ να δοκιμάσει να έχουμε μια δεύτερη γνώμη. Να πούμε και τι άλλε κρέπε. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν. Να κάνουμε μια λευκή τώρα. Να κάνουμε μια λευκή. Δοκίμασε λίγο με ένα πιρούνι, κάτσε να σου. Άρα με την ίδια πάντα. Πάλι στην ίδια λογική, καθάρισε το σιγάν και με λίγο. Πάντα βάζουμε λοιπόν με το απορροφητικό χαρτάκι endless που ούτως ή άλλως το προτιμάμε. Παιδιά, εμάς στο σπίτι με όλα αυτά και όλα στα μικρόβια που έχουν πέσει με τις υγμωρίτιδες και τις μίξες και τις πλεμμούς έχει γίνει υπερκατανάλωση και είναι ό,τι καλύτερο. Μαλακό για τη μητούλα σας και απορροφητικό και καλό και αυτό που θέλετε. Λοιπόν. Πρέπει να... Και στην κουζίνα βέβαια για όλες τις χρήσεις. Πρέπει να φας 10 κουταλιές για να μας πεις τη γνώμη σου. Δεν συμφέρει. Ήταν η πρώτη όμως. Και την έφτιαξα πάρα πολύ ωραίο. Ναι, αλλά δεν σου μένει το μέλι μόνο στον ουρανίσκο. Όχι. Δεν μου μένει το γλυκό της φακιανής πίτας. Όχι. Λοιπόν. Το λέω. Εδώ. Κάτσε κουκουναράκι μου έμεινε. Το καρύδι. Καρύδι. Α. Λοιπόν, έχουμε δώσει υλικά για την αλμυρή κρέπα. Όντως καρύδι, ναι. Έχουμε υλικά για την αλμυρή κρέπα, να τα δώσουμε. Κόκκινη σάλτσα, κρεμμυδάκι. Λοιπόν, θέλουμε 30 γραμμάρια τριμμένη μοτσαρέλα, 20 γραμμάρια μανιτάρια ψιλοκομμένα, 20 γραμμάρια πιπεριές πολύχρωμες και 20 γραμμάρια κρεμμυδάκι, ξέρω. Για να δούμε και την επόμενη κατσαρέλα. Δύο κουταλιές της σούπας περίμενης, καλέ, κονκασέ, ντομάτα με βότανα, αλατάκι και πιπεράκι. Άρα, ξαναβάζουμε την κρέπα που ήδη έχουμε κάνει τη ζύμη της. Να ζεστάνει. Να ζεστάνει. Βάλουμε σάλτσα ντομάτα. Ναι. Χορταράκι λίγο. Το φάει, το φάει. Για να καταλάβει τη γεύση, πρέπει να φάει 28 μπουκές. Μία έφαγα, μην είσαι. Σε πειράζουν. Λοιπόν, νομίζω πάντως γενικώ, Ζαν Λουί, ότι δεν χρειάζεται να είσαι και σεφ για να δοκιμάσει συνδυασμού. Δηλαδή, τι εννοώ, ότι ό,τι αρέσει στον καθένα. Αν εμένα μου αρέσει το μπέικον με τα μανιτάρια και το τυρί. Το κλέψαμε στην ίδια τη πίτσα. Όπως κάνουμε η πίτσα και βάζουμε πως έρθει λαχανικά, vegetarian. Εντάξει, εμείς στην ίδια φιλοσοφία. Σωστό. Όχι τίποτα άλλο, Μέρη. Έφερα το φραγκολιά, δεν θα μείνει να δοκιμάσει άνθρωπο. Τι άλλο έχει κάνει εδώ, τι έχει. Λοιπόν, εδώ έχουμε με κιμά. Ναι, αυτά. Πάρα πολύ ωραίο, ναι. Αυτό και με χωρί αλεύρι. Σαν κανελόνι είναι δηλαδή. Κανελόνι, ακριβώς. Ναι. Και μετά θα έχουμε. Θα δοκιμάσεις από αυτήν. Όχι, θέλω να δείξουμε αυτή βασικά. Μπορεί να την ανοίξει. Ωραία, αυτή είναι αλμυρή. Μάλιστα. Αυτή είναι αλμυρή, βέβαια. Αυτό είναι το ζαμπό τυρί, το κλασικό. Okay. Και μετά είναι θαλασσινά, που κάποια. Από αυτές τι μπαίνει στο ψυγείο, δηλαδή μια νοικοκυρά μπορεί να κάνει αλμυρί με το ζαμπόν τυρί. Άψητα, άψητα. Άψητα. Δηλαδή έχουμε κάνει την κρέπα, την έχουμε γεμίσει με μια μπεσαμέλι όπως θέλουμε σκέτο ζαμπόν τυρί. Τη τυλίγουμε, ναι. Σαν φάκελο, δηλαδή όπως τη τυλίγουμε η κρέπα. Δηλαδή βάζουμε το υλικό, όπως κάνουμε ένα ντολμαδάκι. Το κλείνουμε στα πλάι και το ρουλάρουμε. Κατάλαβα. Και μετά μπαίνει στο ψυγείο. Ελάτε και δεν μείνει τίποτα να δοκιμάσετε με το φραγκολιά. Ζαν Λουί Καψαλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ νόστιμη και αυτή και είπαμε μπορείτε να αφήσετε λίγο και το ταλέντο και το ταπεραμέντο και το προσωπικό σας και το ένστικτο. Καθοδηγήσει. Λοιπόν, merci beaucoup. Merci εγώ. Ευχαριστούμε και την Endless που και σήμερα ήταν εδώ μαζί μας με αυτά τα υπέροχα προϊόντα της για όλη την κουζίνα. Πάμε που. Διαφημίσεις. Τόσο γρήγορα πέρασε η ώρα. Τι ωραία. Να πάμε. Παιδιά, αυτή.